Η πραγματικότητα είναι αυτή, για πρώτη φορά όπως έχουμε ξαναπεί στα χρονικά, έχουμε τόσο πολύ μεγάλη αύξηση τιμών για λογαριασμό του παραγωγού. Η τιμή σήμερα, στην τιμή παραγωγού, υπαίνεται γύρω στα 8,5 ευρώ το κιλό για τα λάδια που είναι ήδη μέσα στις δεξαμενές μας. Είναι μία τιμή στα παγκόσμια χρονικά, τα οποία οι μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τις έχουν ξαναδεί. Τώρα, όσο αφορά για την νέα παραγωγή, φαίνεται με τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουμε ότι θα είναι μία πολύ μικρή χρονιά με μία μείωση που μπορεί και να ξεπεράσει το 50% της παραγωγής που είχαμε την περίοδο 22-23. Τώρα, για αυτό που με ρωτάτε για τον καταναλωτή, όντως η αύξηση αυτή των τιμών στον παραγωγό δεν γνωρίζουμε, ο μεταποιητής και το σούπερ μάρκετ τι ποσοστό κέρδος θα βάλουν για να το βγάλουν στο ράφι ή και αυτοί από την πλευρά τους αφομοιώσουν ένα μέρος από την τιμή του παραγωγού και δουλέψουν με μικρότερο κέρδος. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την μειωμένη παραγωγή? Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι στιγμής θέλω να είμαι ειλικρινής. Κάνουμε υποθέσεις και μιλάμε με τον νόμο των πιθανοτήτων και με τον νόμο της αγοράς ότι όταν ένα προϊόν είναι σε έλλειψη, τότε ανεβαίνει η τιμή. Τα διάφορα δημοσιογραφικά site, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, παρασέρνουν τον κόσμο και ακούει αυτές τις μεγάλες τιμές που γράφουν για τη νέα σεζόν, χωρίς ακόμα οι υποψήφιοι αγοραστές, κυρίως για την Ελλάδα που οι υποψήφιοι αγοραστές είναι οι Ιταλοί και κατά δεύτερο λόγο οι Ισπανοί που εμφανίστηκαν φέτος, δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Κάνουμε υποθέσεις και λέμε ότι το λάδι φέτος θα έχει διψήφιο νούμερο και φυσικά και φυσιολογικά αυτή θα είναι η πραγματικότητα, όμως πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι γιατί δεν ξέρουμε τι κινήσεις θα κάνουν με άλλες χώρες παραγωγικές και μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Πάντως, υπό φυσιολογικές συνθήκες και με τους νόμους της αγοράς θα μιλάμε για μία αύξηση της τιμής και θα παίξει όμως ρόλο και η κατανάλωση. Από τη μία μπορεί να μιλάμε για αύξηση της τιμής, αλλά από την άλλη, άμα η κατανάλωση πέφτει, εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί. Λόγω της αυξημένης τιμής ενδέχεται να μειωθεί η κατανάλωση? Ήδη τώρα που συζητάμε, στις μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, η κατανάλωση στο ράφι το μήνα Αύγουστο έχει αγγίξει το 40% με βάση τον προηγούμενο μήνα. Δεν μας έχουν δώσει ακόμα στοιχεία για το μήνα Σεπτέμβριο και για το μήνα που θα περπατήσουμε, θέλω να είμαι συγκεκριμένος, αλλά φαίνεται ότι η κατανάλωση στα μεγάλα αυτά κράτη έχει περιοριστεί στις απαραίτητες ποσότητες. Και οι βροχές, όπως είπατε, η κλιματική αλλαγή φέρνει πολλά προβλήματα στην παραγωγή και όσον αφορά πρόβλημα δάκου, γλιοσπόριου, υπάρχουν τέτοια προβλήματα? Πολύ σωστά το διατυπώσατε. Μέχρι στιγμής το φαινόμενο της δακοπροσβολής είναι ελεγχόμενο γιατί είχαμε πάρα πολλές ζέστες τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο με αποτέλεσμα ο θηλυκός πληθυσμός να έχει εξαλειφθεί. Φυσικά δεν είναι σε τίποτα μέσα σε μία νύχτα να πολλαπλασιαστεί αν οι νύχτες οι επόμενες που έρχονται έχουν υγρασία από μία βροχή. Όσο αφορά το γλοιοσπόριο, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι νωρίς ακόμα να πούμε για οτιδήποτε, είναι που είναι μικρή η παραγωγή. Αν έχουμε και αυτά τα δύο αποτελέσματα του δάκου και του γλοιοσπορίου, τότε είναι που δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη ούτε για την ποσότητα, αλλά ούτε και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λαδιού. Υπάρχει περίπτωση έλλειψης στην αγορά ελαιολάδου? Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Στα δικά μας μέρη, στις δικές μας περιοχές,
Δεν το συζητάμε. Εκεί που θα υπάρξει έλλειψη, αν υπάρξει, θα είναι σε περιοχές μη ελαιοπαραγωγικές, οι οποίες έχουν μάθει το λάδι και το καταναλώνουν. Στη δικιά μας την περιοχή, στην περιοχή της Πελοποννήσου, στην περιοχή της Κρήτης, δεν θα υπάρχει έλλειψη. Σε άλλες χώρες όμως που το μάθανε, που το τρώνε, που είναι στην καθημερινότητά τους, εκεί υπάρχει περίπτωση να υπάρχει έλλειψη. Το ζητούμενο είναι, και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στις κινήσεις μας, τι θα γίνει αν σε μία νύχτα προκύψει μία νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τέτοια ώστε να επιτρέπει διάφορες αναμίξεις. Εκεί όλα αυτά που συζητάμε θα είναι στο άκυρο, να το πω έτσι, και θα πρέπει να συζητήσουμε τη νέα βάση. Το μόνο που είναι σίγουρο και που μπορώ να σας ανακοινώσω, ήδη ότι η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρώτη φάση υπέγραψε τον κανονισμό, να πω τη σύμβαση, να πω τη συμφωνία, καλύτερα, με τις χώρες της Αφρικής που είναι ελαιοπαραγωγικές, να μεγαλώσει η ποσότητα αυτή που μπαίνει μέσα αδασμολόγητη στην Ευρώπη. Η Τουρκία από την πλευρά της, που είναι μία ανερχόμενη δύναμη, διαχειρίζεται μόνη της όλη αυτή την ιστορία του λαδιού της, άρα δεν υπάρχει περίπτωση εκεί να επηρεαστεί ή να γίνει κάποια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι γίνει θα γίνει αποκλειστικά με το Μαρόκο ή ειδικά με την Τινησία. Και η Τινησία είναι η χώρα εκείνη που όποτε πάει να συμβεί κάτι στο λάδι, είναι η χώρα αυτή που δίνει λάδι στην ευρωπαϊκή αγορά.